Έφτασε Τρίτη. Λίγο μετά τις 8. Είναι το πρώτο κάντο πράξη της χρονιάς με καλεσμένο. Σήμερα έχουμε κοντά μας το Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη του κύριου Κουτελάκη, το Δημήτρη Φερεντίνο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά στους ακροατές σας, να έχουν υγεία προσωπική, οικογενειακή και να πάνε όμορφα τα πράγματα στο δημοτικό βίο της πόλης μας, αλλά και στο δημόσιο ευρύτερο βίο της πατρίδας μας. Μας χρειάζεται επιτέλους. Πάμε όμως, πριν μπούμε στα δικά μας, πριν μπούμε στα δημοτικά, να γνωρίσει λίγο ο κόσμος ποιος είναι ο Δημήτρης Φερεντίνος. Τι έχει σπουδάσει, τι επαγγέλλεται, έμενε πάντα στη Νέα Σμύρνη. Για να αρχίσουμε. Λοιπόν, λέγομαι Δημήτρης Φερεντίνος, κατάγομαι από τον Άγιο Νικόλαο Βονίζα Τολοκαλανίας, τελείωσα το Λύκειο Λευκάδος, γιατί ήταν η κοντινότερη πόλη, το Τεχνικό Λύκειο Λευκάδος Σημειωτικότητα Ηλεκτρολόγου. Συνέχισα και έχω σπουδάσει μηχανολόγος στα ΤΕΗ των Σερών. Μετά έκανα τη στρατιωτική μου θητεία. Πέρασα μετά στην Ραδιοπαιδαγωγική Ακαδημία. Από πρώτα για τις σπουδές. Έκανα συνέχεια και τις σπουδές μου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ως δάσκαλος. Και έχω κάνει και μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή πάλι στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και φυσικά έχω παρακολουθήσει και έχω πάρει την πιστοποίηση στους υπολογιστές στην ανώτερη που δίνει το Υπουργείο Παιδείας για τους δασκάλους. Το ανώτατο επίπεδο που υπάρχει. Αυτά είναι ως προς τις σπουδές. Έχω δουλέψει στη Νέα Σμύρνη, ξεκίνησα από τη Σχολή Ξενοπούλη, το ιδιωτικό σχολείο του Σχολή Ξενοπούλη, ένα σχολείο το οποίο είναι από το 1936. Δούλεψα εκεί, ξεκίνησα από εκεί σαν δάσκαλος, κάτσα 10 χρόνια στο σχολείο. Μετά διορίστηκα, έχω δουλέψει στο έκτο της Νέας Σμύρνης δάσκαλος, έχω δουλέψει στον Άγιο Δημήτριο στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου, στο Παλαιοφάλιρο, έχω θητεύσει... Να διευκρινίσουμε, μιλάμε για δημοτικά σχολεία. Δημοτικά, να το δημοτικά ξέρει και ο κόσμος. Το δημοτικά σχολεία. Έχω γίνει διευθυντής στο Άγιο Δημήτριο, το 21ο, το 10ο Παλαιού Φαλήρου, δίπλα στο Δημαρχείο ακριβώς. Επίσης διευθυντής στο 6ο Νέα Σμύρνη και θήτευσα και διευθυντής στο 12ο της Νέα Σμύρνη, που τώρα όμως υπηρετώ εντάξει, στο τμήμα ένταξης. Παίρνω παιδιά με εκπαιδευτικές δυσκολίες. Και κάνω τη δουλειά που πηγαίνω και επεμβαίνω, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω ένα όρο από την ιατρική, χειρουργικά, στις δυσκολίες, στις εκπαιδευτικές που έχουν. Δουλεύω 35 χρόνια στην εκπαίδευση, αρκετά έτσι, τα οποία τα 9 χρόνια ήμουν διευθυντής σχολείου. Θέλω να πω ότι το καλοκαίρι του 20, μετά από 9 χρόνια ως διευθυντής, θέλησα να ξαναγυρίσω στη σχολική τάξη. Έδωσα την παραίτησή μου και μπορώ να πω ότι ήταν μια καλή ενέργεια, γιατί χρειαζόμουν το ξαναβάφτισμα μέσα στο καμίνι της σχολικής τάξης. Αυτό ήθελα να σας πω. Αυτό πρέπει να είναι πιο δημιουργικό από το να είσαστε διευθυντής, ας πούμε, σε ένα σχολείο. Το να είσαι διευθυντής, ο διευθυντής στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση, γιατί ο διευθυντής, θα το πω όπως σύζοντα λέω, πρέπει να είναι υδραυλικός, να λύσει κάτι έτσι, να λύσει ένα πράγμα το οποίο τρέχει, όχι πως δεν υπάρχουν επίσκεπες, βοήθεια από τους δήμους. Πρέπει να είναι ηλεκτρολόγος, παιδαγωγός, πρέπει να είναι γραμματέας, ψυχολόγος, δάσκαλος εκπαιδευτικά, έχει πολυπίκυλους όρους να κάνει γραμματιακή υποστήριξη και φυσικά και να κάνει και συμβουλευτική και στους μαθητές και στους γονείς. Είναι αυτό το λίγο απ' όλα. Και στους δασκάλους. Και στους δασκάλους και στους συναδέλφους. Είναι ένας πολύ σύνθετος ρόλος, γιατί έχει και από τον νόμο βέβαια, έχει την παιδαγωγική, διοικητική και εκπαιδευτική καθοδήγηση σχολικής μονάδας.
Και μας έχετε έρθει στη Νέα Σμύρνη, έχετε κάνει τόσα χρόνια δάσκαλος, τόσα χρόνια διευθυντής. Πώς παίρνετε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά? Λοιπόν, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, έξυπνη ερώτηση, συγχαρητήρια. Κοιτάξτε, όταν ήμουν διευθυντής το 12ο της Νέας Σμύρνης, που εκεί μέσα σε ένα χρόνο γυρίσαμε το σχολείο ανάποδα, θετικά το λέω έτσι, που φέραμε καινούργια έπιπλα, καινούργια θρανία, καινούργια γραφεία για τους δασκάλους, καινούργιο εξοπλισμό, πήραμε και μια μεγάλη χορηγία από τον ΟΠΑΠ τότε, που έδινε χορηγία ο ΟΠΑΠ, που ήταν ο ελληνικός ΟΠΑΠ, το τονίζω έτσι, γύρω στα 50.000 ευρώ και εξοπλίσαμε το σχολείο, το κάναμε το πρώτο ψηφιακό σχολείο στην Νότια Αθήνα, με διαδραστικούς, με υπολογιστές, με εργαστήρια. Είδα ότι ορισμένες δουλειές που έπρεπε να κάνω, ας πούμε μια επισκευή, κάποιες δουλειές για το σχολείο, θα έπρεπε να παλεύω 2 και 3 φορές περισσότερο, να συνοηθώ με τους άρχοντες, τους δημοτικούς, τους υπαλλήλους, και έπρεπε αυτό να ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Και λέω, προκειμένου ένα κάστρο να το πολιορκείς απ' έξω και να ξέρεις ότι μπορεί να μην το κουρσέψεις, μπορεί να μην το αλώσεις, λέω, δεν ασχολούμαι και με τα κοινά για να μπορώ εκ των έσων να βοηθήσω τη δουλειά την οποία έκανα. Και το 2014 είχα μια ευτυχή συγκυρία. Συναντήθηκα με τον Γιώργο του Βουτελάκη, ένας κοινός γνωστός, μας έφερε σε επαφή και συμπορευτήκαν μάλιστα μια εβδομάδα προτού κλείσει ο συνδυασμός. Το ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο, δηλαδή ακροτελεύτια θα έλεγα. Και δεν ευτυχήσαμε τότε ως παράταξη να βγούμε. Εγώ για πρώτη φορά πήγα στο συνδυασμό πάρα πολύ καλά, παρότι ήταν τελευταία στιγμή. Βγήκε κάτω έκτος. Τώρα, πάρει το 460 ψήφους. Στις εκλογές του 19 είχα μια αύξηση 37% και πήγα γύρω στους 494 ψήφους. Έτσι, ήθελα να δω τα πράγματα από μέσα, πόσο, γιατί υπάρχει αυτή μια χρονική υστέρηση να κάνεις κάτι, γιατί είναι τόσο δύσκολο, γιατί πράγματα τα οποία για μας είναι τα αυτονόητα για τα σχολεία μας ή για την πόλη, χρειαζόμαστε τόσο χρόνο να αφιερώσουμε και στο τέλος μπορεί και δεν έχουμε και επιτυχία. Λοιπόν, για όλα αυτά, σε συνδυασμό ότι πάντα ασχολιόμουν με τα κοινά, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, και γι' αυτό είπα να δοκιμάσω. Είμαι τυχερός που γνώρισα στην πορεία έναν άνθρωπο ο οποίος κατοξοχήν αυτοδιοικητικός, ο Κουτελάκης, ξέρει τα πάντα. Έχει ακόμα και τώρα που δεν είναι δήμαρχος, αν βάλουμε μια κάμερα και έρθει ένας τρίτος άνθρωπος απ' έξω που δεν μας ξέρει ποιος είναι ο δήμαρχος, ποιος είναι η αντιδήμαρχη, ποιος κάνει κουμάντο στο Δήμο, θα καταλάβει μάλλον ότι ο δήμαρχος δεν είναι ο δήμαρχος ο κύριος Τσουλάκης, αλλά αυτός που ξέρει τα πάντα και παρεμβαίνει και δίνει και λέει προτάσεις και τέτοια, είναι ο Γιώργος Κουτελάκης. Είναι πρίτανης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι, θα λέγαμε, ένας γκουρού τοπικής αυτοδιοίκησης. Γνωρίζει τα πάντα. Και πολλές φορές γι' αυτό τον μέμφονται, γιατί το λένε ότι έχει γίνει και πολιτικός μηχανικός, έχει γίνει και δικηγόρος, έχει γίνει και το ένα και το άλλο και σε όλους, για όλα μας λες. Εγώ ναι. Θέλω έτσι εξ αφορμής αυτού να κάνω έτσι μια ερώτηση που μου έρχεται τώρα έτσι στη συζήτηση. Μα και αυτό ήρθαμε, να μην μονολογώ. Έτσι. Συμφωνώ έτσι, σωστό και τα λοιπά. Εσείς είστε και δάσκαλος. Ναι. Πάνω σε αυτό θα σταθώ. Πιστεύετε ότι εσείς το να γνωρίζετε τα πάντα αρκεί αν δεν τα μεταλαμβαδεύετε ή αν δεν μετουσιώνεται κάπως αυτό? Δηλαδή, ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά μήπως πρέπει να δούμε γιατί έχει μείνει πίσω αυτό και δεν προχωράει αυτή η γνώση, και πολύ σωστά λέτε οι άλλοι, το μέμφονται.
Δεν καταλαβαίνω. Η ερώτηση είναι λίγο έολη και ναι, συγγνώμη. Δηλαδή, είναι... Από ποια είναι το λέω. Ναι. Το λέω ότι αρκεί να γνωρίζεις τα πάντα, αν δεν μπορείς να τα μεταλαμβαντεύσεις. Λοιπόν, δάσκαλος, λοιπόν, στην ειδική αγωγή. Ναι. Πάρα πολλές προτάσεις, οι οποίες τις φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, περνάνε ή πράγματα τα οποία έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι και ψηφίζουν πολλές φορές και ψηφίζουν θέσεις που έχει φέρει η συμπολίτευση ή πολλές φορές την αποτρέπουμε γιατί δεν είναι σωστά διατυπωμένη, δεν είναι σωστά βαλμένη προς όφελος της πόλης. Λοιπόν, πώς δεν περνάνε, περνάνε. Και τους έχω πει έτσι θα το κάνετε και αποδεικνύεται στο τέλος ότι έτσι πρέπει να το κάνουν ή το παίρνουν πίσω. Καταλάβατε. Φυσικά και περνάνε. Γιατί όταν μιλάει το Δημοτικό Συμβούλιο ο Κουτελάκης, όλοι κάθονται και τον ακούνε. Γιατί ξέρουν ότι από αυτό θα πάρουν και αυτό που λέει είναι σωστό. Αυτά στα δημοτικά. Θα πάμε τώρα ότι νομίζετε. Λοιπόν, το 2014 όπως είπαμε κατεβήκατε με τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Yeah. Το 2019 πάλι με τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Yeah. Είχατε άλλες προτάσεις και τις απορρίψατε. Το 2023, πού θα σας δούμε. Λοιπόν, Λοιπόν, το 2014, πράγματι κατέβηκα με τον Γιώργο Κουτελάκη σε μια ιδιωτική συζήτηση που κάτσε ένα συνάδελφο τώρα, τον Πολύδωρο το Συρίγο, θα μου είπε ότι θα μπορούσε να είστε και μαζί μας. Και μπορεί να είστε σε μια ιδιωτική συζήτηση. Λοιπόν, και του είπα, κύριε Συρίγο, αν έχουμε τον ίδιο πόνο, γιατί όχι. Έτσι, δεν του είπα κάτι κακό. Αν έχουμε τον ίδιο πόνο και έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις, φυσικά. Εδώ γιατί δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, κυρίως είναι οι πολιτικές που εκπέμπουν τα πρόσωπα. Εντάξει, αυτά. Νομίζω ότι στο 2023 θα είμαι πάλι με τον Γιώργο τον Κουτελάκη για τους λόγους που ανέλησα πριν, γιατί τη διαδρομή του είναι ο πιο ωφέλιμος άνθρωπος, ο άνθρωπος που αναμόρφωσε την πόλη μας. Άρα λοιπόν εκμεύουμε την είδηση ότι τελικά ο Γιώργος Κουτελάκης θα κατέβει το 23. Και ότι θα είναι ξανά υποψήφιος ο κύριος Φερεντίνος. Συμπορευτούμε. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε όμως να μπούμε λίγο πιο βαθιά. Ναι. Είστε όπως είπαμε 3-4 δεκαετίες μέσα στην εκπαίδευση. Ναι. Μέσα στα σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας και όχι μόνο και του Αγίου Δημητρίου, του Παλαιοφαλή. Ναι, ναι. Της ευρύτερης γειτονιάς. Είστε γνώστες των θεμάτων. Γνωρίζετε τις ανάγκες των μαθητών, τι ανάγκες έχουν τα σχολικά συγκροτήματα. Ελπίζω πως όχι. Δεν είμαι παντογνώστης, αλλά ελπίζω ότι. Μπορεί να συγκεράσω αυτά τα πληροφορία. Ναι, ναι, η εμπειρία σας είναι. Ναι, ναι. Και θέλω λίγο να δούμε τα θέματα της πόλης που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα, γύρω από τα σχολεία κυρίως. Πάμε λίγο από το πιο πρόσφατο και πάμε στις καταλήψεις που είχαμε σε αρκετά σχολεία της πόλης. Μπορείτε να μας δώσετε, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς ποια σχολεία ήταν κλειστά, τι ηλικίες ζημιές έχουν τελικά, να μας δώσετε μια εικόνα για το ποια ήταν τα αιτήματα των μαθητών. Πόσες μέρες κλείσαν τα σχολεία, ήταν κλειστά, γιατί είδαμε κάποια μείναν πάνω από εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, κλειστά. Στην Οικομηδίας, νομίζω. Ναι, στην Οικομηδίας. Και χθες και σήμερα, και τη Δευτέρα και την Τρίτη, σήμερα ήταν κλειστά ξανά με νέα απόφαση, αλλά από αύριο θα είναι ανοιχτά. Έχω μια πληροφορία, η οποία ελπίζω να επιβεβαιωθεί, ότι θα είναι ανοιχτά. Είδαμε ότι υπήρχαν και αρκετές υλικές ζημιές σε αυτά τα σχολεία. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη από το Δήμο και να αντικατασταθούν θρανία, τάξεις. Θα πρέπει αυτό να ρωτήσετε τον άνθρωπο καθόλου αρμόδιο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Εγώ έκανα μια σύσκεψη, στο Σχολικό Συμβούλιο, γιατί είμαι στο Σχολικό Συμβούλιο του Τρίτου Γυμνασίου τοποθετημένος. Είχαν μια καταγραφή γύρω στα 40 θρανία περίπου, καρέκλες και θρανία. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα υπάρξει αντικατάσταση. Ο τρόπος που θα υπάρξει αντικατάσταση και θεραπεία, δηλαδή επισκευή, ό,τι έχει γίνει, θα ο διευθυντής σε συνεργασία με το Δήμο θα πρέπει να επισκευαστούν.
Λοιπόν, αυτά. Τα αιτήματα ποια είναι, δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα κάνουμε την Λοιπόν, τα αιτήματα των παιδιών, κατά κύριο λόγο, αν πάμε από την πανδημία, ήταν ότι το αίτημα, ας πούμε, το 50% για να κλείνει ένα τμήμα ήταν μη λειτουργικό, γιατί δεν μπορεί ταυτόχρονα σε ένα τμήμα 20 άτομα να αρρωστήσουν και 10 παιδιά, άρα το τμήμα δεν έκλεινε ποτέ. Αυτό ήταν ένα ψέμα. Έπειτα το άλλο, όταν κάποιος αρρωστήσει και έχουμε επαναλαμβανόμενα τεστ, κάποια από αυτά, λόγω ότι δεν υπάρχουν πάντα πολλά τεστ, πρέπει οι μαθητές να τα πληρώνουν. Είπαν ότι θα πρέπει να φέρετε, για την πανδημία μιλάμε πάντως, τεστ δωρεάν στους μαθητές εντός του σχολείου. Επίσης, να με συμμοιράσετε και μάσκες. Το ζητούσαν αυτό οι μαθητές ως προς την πανδημία. Βέβαια, έχουν και κάποια παιδαγωγικά αιτήματα, ας πούμε τη μείωση της ύλης, τη βάση των μαθημάτων, τα οποία είναι... Αυτά είναι του Υπουργείου Παιδείας. Νομίζω είναι και κάποια από τα πάγια αιτήματα. Τα πάγια αιτήματα του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία είναι και παιδαγωγικά, είναι εκπαιδευτικά. Δεν νομίζω είναι της παρούσης μην να το λύσουμε αυτή τη στιγμή, να δούμε τα παιδαγωγικά. Νομίζω ότι ο Δήμος φτάνει μέχρι σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να επεμβαίνει. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει οι αποφάσεις όταν υπάρχει μια κατάληψη, γιατί τα παιδιά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πουν τα παιδιά τα αιτήματά τους, θα πρέπει να παίρνονται με πλειοψηφία, δηλαδή όπως είναι σε κάθε μαζικό κίνημα, με δημοκρατικό τρόπο. Και οι μαθητές οι οποίοι είναι και θέλουν αυτό, να πρέπει να το υπερασπίζονται. Γιατί εμείς όταν κάναμε καταλήψη, ήμασταν στο σχολείο. Ήταν εκεί. Το υπερασπιζόμαστε, δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε όταν ήμασταν στο πανεπιστήμιο. Όταν με το πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να είναι εκεί να ξέρουν τα προβλήματα και να υπερασπίζονται το σχολείο τους. Εγώ εκείνο που είδα από το σχολείο που μπήκα, που πήγαμε πέρασμένο εβδομάδα και έκανα μια συνάντηση με το σχολείο, με τους υπεύθυνους. Πήγα είναι ότι το σχολείο... Μιλάμε για το τρίτο γυμνάσιο. Ναι. Ότι το σχολείο και οι τάξεις θέλουν φροντίδα. Θα πρέπει να το σχολείο να είναι βαμμένο ωραία. Να μπαίνουν σε ένα χώρο που οι μαθητές να είναι ανθρώπινος. Επίσης θα πρέπει να εξοπλιστούν τα σχολεία. Να έχουν δίκτυα υπολογιστών τα οποία είναι συνδεδεμένα όλα μαζί. Υπάρχουν βίντεο προβολής, γιατί και διαδραστική που πενταπλασιάζεται η γνώση. Δηλαδή με τέτοια εργαλεία στους εκπαιδευτικούς που να κάνουν τη γνώση θελκτική. Ο εξοπλισμός που υπάρχει στα σχολεία είναι επαρκής. Επειδή δεν έχω και το συγκεκριμένο σχολείο, γιατί τώρα με βάλανε στο σχολείο αυτό μέσα, έχω μια μαρτυρία ότι δεν είναι επαρκής. Κάναμε μια κουβέντα την οποία με τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Σούρο, αλλά του είπα ότι αυτά τα οποία ετηθεί και θέλει να μου τα γράψει, να τα μεταφέρω στη Σχολική Επιτροπή, να τα φέρουμε στο Δήμο για να υπάρξει, να τα έχω μπροστά μου γραπτά. Αν μου πει ότι συντάξει, λοιπόν, τα υπολογιστής, δεν έχουμε βιντεοπροβολέα, αυτά είναι στον αέρα. Λοιπόν, αυτά ναι, πρέπει να τα έχω μπροστά μου ότι για τα τέσσερα τμήματα που έχουμε, για τους 200 μαθητές που έχουμε, που έχει το τρίτο γυμνάσιο, θέλω αυτά τα πράγματα, οπότε να μπουν σε μία σειρά και να προχωρήσουμε, να κάνουμε έκτακτη επιχορήγηση, να φέρει, να ζητήσει η Σχολική Επιτροπή έκτακτη επιχορήγηση για να γίνουν οι δαπάνες, γιατί, όπως λέει και ο Δημοσθένης, το χρήμα κινεί τα πάντα. Γιατί χωρίς χρήματα, χωρίς επενδύσεις, και να ξέρετε κάτι, για ένα ευρώ που επενδύουμε στην παιδεία, θα το πάρουμε το μέλλον 6 φορές περισσότερο. Και βλέπουμε τώρα τα έθνη τα οποία έχουν επενδύσει στην παιδεία, ηγούνται οικονομικά όλων των άλλων. Έτσι. Το φαίνεται ξεκάθαρο. Θα σας πάμε λίγο πιο πριν. Πάμε στον Σεπτέμβριο του 2021. Μία λέξη θα σας πω μόνο. Μιλάμε για προκάτ. Ναι. Και θα το κάνουμε σαν θέμα έκθεσης. Ναι. Ελεύθερη ανάπτυξη. Ελεύθερη ανάπτυξη. Λοιπόν. Θα κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, ελεύθερα. Περί το προκάτ. Λοιπόν.
Δεν θα πω την μετοχή του πονού, του μια πονεμένη ιστορία, θα πω του πραγματικού. Από το 20 και από το 18 λέγαμε ότι πήραμε ένα χρόνο αναβολή στα Δήμος, από τους 320 Δήμους, ήταν καμιά 33 στην αρχή και καταλήξαμε να είμαστε τους 5 τελευταίους Δήμους που δεν είχαμε τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Τι λέγαμε στην ηγεσία του Δήμου, σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, ότι πρέπει να το προχωρήσετε. Προτείναμε, δεν θα πούμε τα σημεία, 16 σημεία μέσα στην πόλη που μπορούμε να εξεταστούν και να και τα προτείναμε τα οποία ήταν όλα λειτουργικά για να γίνουν τα νηπιαγωγεία. Ακόμα και το καλοκαίρι του 20 που ήρθε στην Δημοτική Επιτροπή, γιατί βλέπαμε ο χρόνος να μαζεύει, οι άνθρωποι που ήταν στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ψηφίσανε για να προχωρήσει το έργο, για να μην τα παιδιά στον δρόμο. Λοιπόν, και λέγαμε προχωρήστε, δεν θα προκάνετε, δεν θα προλάβετε. Μην πω του Χαρίλου, δεν θα προκάνετε. Λοιπόν, ήρθαμε αρχές Σεπτέμβρη και τα σχολεία δεν ήταν εκεί. Θα σας πω ότι το δάπεδο στη Δέγλαρη έπεσε 25 Αυγούστου, το δάπεδο κάτω. Το δάπεδο στη Δέγλαρη έπεσε 25 Αυγούστου. Άντε ήρθανε μετά τα προκάτ, να μπουν στις θέσεις τους, να φτιαχτεί το δάπεδο και φτάσαμε να λειτουργούμε, να μπουν τα παιδιά μέσα. Από τις 20 Σεπτέμβρη και παιδιά, προοδευτικά, ας πούμε κάτω στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, μπήκανε αρχές Οκτώβρη. Λοιπόν, αρχές Οκτώβρη τα παιδιά. Και πάνω από αυτά, φτιαχτήκαν με τα χίλια ζόρια. Με τα χίλια ζόρια. Πριν λίγο μου λένε ότι κάποια έχουν και θέμα κιόλας. Λοιπόν. Και έχουν παρουσιαστεί θέματα. Λοιπόν, να σας πω κάτι ακόμα. Στη Δέγλερη, που είναι τόσα παραδείγματα, δεν έχει μπει ένα στέγαστρο. Τα παιδιά, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη. Πέδρο. Άμα βγουν έξω από το σχολείο, από το κτίριό του, μια μέρα που η οποία ψιλοβρέχει, θα βραχούν. Αν έχει ηλιοστρό που θα έρθει το καλοκαίρι, αν δεν μπει το στέγαστρο, θα είναι σαν τα γελάδια μες στον ήλιο. Τα γελάδια βγάζουμε έξω, γιατί τους βοηθάει να έχουν καλύτερη ψυχολογία οι γελάδες, δεν τρώνε καλύτερα στους αγρούς και τέτοια. Αυτά, εάν πιάσει το καλοκαίρι και δεν έχει μπει ακόμα τα στέγαστρα. Όλα με ηλίας θα είναι. Λοιπόν, δεν έχουν ένα στέγαστρο. Δηλαδή, βγαίνει το πιτσιρίκι και επειδή είναι αυτά τα προκάτ, τα οποία είναι όχι αυτά τα προκατασκευασμένα που χρησιμοποιούμε τα κτίρια, τα κατασκευές, είναι κατευθείαν το περιβάλλον. Είτε αυτό μπορεί να είναι βροχερό, είτε να έχει ήλιο, είτε δεν. Λοιπόν, και το δεύτερο που θέλω να πω, ότι τα παραρτήματα φτιαχτήκανε μονομερώς σε ένα σημείο της πόλης. Δηλαδή, κάτω στην πόλη στη Δέκλαρη, το άλλο είναι κάτω στη Μηδία Στέρμα Κοραή και το άλλο είναι στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Θέλω εδώ να κάνω μία αναφορά. Πόσο μακριά είναι από τα μητρικά νηπιαγωγεία μερικά. Να σας δώσω αποστάσεις. Και όποιος θα αμφισβητεί, θα το βάλουμε μπροστά. Λοιπόν, θα σας πω μερικά νούμερα. Με συγχωρείτε δηλαδή, θα σας κουράσω λίγο. Λοιπόν, το παράρτημα του τρίτου νηπιαγωγείου, το οποίο είναι κάτω στο Καραμέλα, να το πούμε που περισσότερο ξέρουν το Καραμέλα, εκεί περίπου στην είσοδο της πόλης από την Εφέσου, στην Περγάμου δηλαδή, απέχει 2,5 χιλιόμετρα από το παράρτημά του, δηλαδή το μητρικό, και ο Δήμος έχει βάλει ένα λεωφορείο. Δηλαδή, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. 2,5 χιλιόμετρα. Όποιος θέλει, να τις μετρήσουμε τις αποστάσεις. Να σας πω παρακάτω τώρα άλλα νούμερα. Το παράρτημα του έκτου νηπιαγωγείου, Μηδίας 2, απέχει 1500 μέτρα από το μητρικό που είναι Παρασκευή Λουπούλου, πάνε 54. Κάτω το έκτο, και κάτω τους Αγίους Αναργύρους. Και έρχονται πάνω στη Μηδίας. Λοιπόν, το παράρτημα του 8ου νηπιαγωγείου, που είναι πάλι Μηδίας 2, απέχει από το μητρικό Δωδεκανήσιο Κύπριο που είναι 850 μέτρα. Το παράρτημα του 7ου νηπιαγωγείου, που είναι κάτω στη Μηδίας, απέχει 2,5 χιλιόμετρα από το μητρικό που είναι Αποστολάκι, που είναι κάτω στην Κράτητος. Λοιπόν, και έχω κι άλλα. Θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, το παράρτημα του 2ου νηπιαγωγείου που είναι στη Δέγλερη, έτσι,
του 11ου νηπιαγωγείου, πριν 10, απέχει από το μητρικό του 1500 μέτρα από το Κιουπεντζόγλου. Και να πω και το τελευταίο, γιατί είναι πάρα πολλά, του 5ου νηπιαγωγείου, που είναι πάλι στην 10, απέχει 1500 μέτρα από το μητρικό που είναι Βελισσαρίου 22. Δηλαδή βλέπουν τα περισσότερα, ότι πάρα πολλά, ότι είναι 1,5 χιλιόμετρο, 2,5 χιλιόμετρα. Και τα μωρά τώρα τα πηγαίνουν οι μαμάδες στο μητρικό και από εκεί και, αυτό, και τα λεωφορεία αργήσανε. Αργήσαν και 2 εβδομάδες για διάφορους λόγους γραφειοκρατικούς, κινητικούς, άλλο ήρθε από την περιφέρεια, άλλο το έβαλε ο Δήμος. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρέμουν. Ένα πράγμα το οποίο θα έπρεπε σε ένα Δήμο το οποίο είχαμε την δυνατότητα με τα οικονομικά που έχουμε. Αυτό, όλη αυτή τη διάθρωση να την κάνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και να έχουμε και αξιοπρεπή διαγωγία, πήγε στο βάραθρο. Θέλω να συμπληρώσω βέβαια ότι αυτές οι 780.000 δεν είναι από τον κορβανά του Δήμου, είναι από τα κεντρικά, έτσι. Δεν είναι δικά μας λεφτά. Είναι κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, που είναι κάποιο πρόγραμμα, ναι, κατασκευής από την περιφέρεια. Λοιπόν, αυτά για τα νηπιαγωγεία. Επίσης, την ίδια περίοδο, ναι, που είχαμε το θέμα με τα ΠΡΟΚΑΤ, είχε γίνει μια συζήτηση περί να φτιαχνόταν μια διαδημοτική επιτροπή παιδείας. Να ελέγχονται κάποια τέτοια θέματα και ναι, να γίνεται συζήτηση για πάρτι αξιακή. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι. Αυτό, όπως έχουμε μάθει, δεν έχει προχωρήσει. Έχετε δίκιο. Ούτε κατά διάνοια. Έχετε δίκιο. Θέλω να ρωτήσω τώρα. Εσείς, σαν παράταξη, ναι, και άλλες παρατάξεις, εσάς έχουμε εδώ μπροστά, για εσάς ναι, το ρωτήσουμε. Ναι. Έχετε κάποιο μηχανισμό να συζητάτε και να είστε έτοιμοι να τα απεξέλθετε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, σαν μια προσωπική δικιά σας επιτροπή παιδείας? Εμείς, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάνουμε. Μαζευόμαστε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και έχουμε ένα ή δύο θέματα κάθε φορά, ανάλογα από ό,τι έχουμε στην πόλη, και έχουμε και θα συζητάμε και να είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε κάθε φορά μια λύση η οποία θα είναι λειτουργική για την πόλη. Με καλύτερα. Όχι. Ναι. Ήθελα να δω άμα γίνεται ναι, μια συζήτηση, βέβαια, μια γίνεται, ζήμωση. Όχι ζήμωση. Ξέρω, έχουμε και το πρόγραμμά μας, το οποίο το πρόγραμμά μας είναι λεπτομερέστατο, mm-hmm, για το κάθε πράγμα το οποίο υπάρχει στην πόλη. Για την παιδεία, για τα πάντα. Λοιπόν. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, εντάξει, συνδέεται λίγο και με κάτι άλλο που θέλαμε να συζητήσουμε. Okay. Ήρθε η κατάσταση με τα ΠΡΟΚΑΤ, έφτασε στο απροχώρητο. Δηλαδή, έφτασε να έχουν ξεπεραστεί και οι τελευταίες παρατάσεις των προσθεσμιών και όλο το... Σωστά. Και ούτω καθεξής. Μέχρι εκείνη την περίοδο, εσείς, και όχι μόνο εσείς, αλλά η πολίτευση, ναι, ναι, όλοι, όλες οι παρατάξεις ναι, της αντιπολίτευσης. Πώς πιστεύετε ότι, δηλαδή, δεν μπορούσατε κι εσείς να τους έχετε πιέσει παραπάνω ή να έχετε δρομολογήσει κάποιες καταστάσεις και να μην φτάσουμε στο απροχώρητο, ασχέτως αν δεν έχετε καμία ευθύνη γι' αυτό, προφανώς, ξεκάθαρα δεν υπάρχει ευθύνη, ή και το ένα σκέλος είναι αυτό, δηλαδή, αν πιέσατε όσο θα έπρεπε, ναι, αν κάνατε έτσι δυναμικά κάποιο κάτι για να το αποφύγουμε όλο αυτό. Και το άλλο σκέλος είναι το εξής, ότι όταν ήταν η περίοδος που ψηφίζανε για τα ΠΡΟΚΑΤ το Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί είδαμε ότι και παράταξη της αντιπολίτευσης, όχι δική σας, νομίζω η Στροφή αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm, ψήφισε υπέρ των ΠΡΟΚΑΤ. Και κάποιοι άλλοι ψηφίσανε λευκό. Το δεύτερο σκέλος λοιπόν είναι αν συμφωνείτε με τα ΠΡΟΚΑΤ και γιατί το ρωτάω αν συμφωνείτε ναι, με τα ΠΡΟΚΑΤ. Γιατί είδαμε ότι οι προτάσεις που είχε η δική σας παράταξη ήταν σε άλλα κτίρια. Ναι. Έτσι, σε κτίρια. Ωραία. Δεν το είπα στην αρχή και μπορεί να μην εκτιμήθηκε. Όταν έγινε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ας πούμε το 20, είπαμε να γίνουν, γιατί δεν θέλαμε τα παιδιά να μείνουν απ' έξω. Αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε τη διαπαρατεξιακή και να ορίσουμε ορισμένα σημεία τα οποία θα εργαστούμε να γίνουν οι μόνιμες κατασκευές. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν θέλανε, γιατί η εξουσία, δεν έχουμε την εξουσία. Υπάρχει η συμπολίτευση που έχει την πλειοψηφία. Λοιπόν, εσύ
Είναι σε... είχε, ναι, είχε την πλειοψηφία. Λοιπόν, εάν δεν έχεις, άλλοι βάζουν υπογραφή. Άλλοι τρέχουν τα πράγματα. Εμείς όσο και να πιέσουμε, εμείς τους λέγαμε προχωρήστε. Είμαστε συμπαραστάτες. Προχωρήστε τουλάχιστον τα παιδιά. Μας διαβεβαιώναν τις 13 ότι την ημέρα του Σεπτεμβρίου κάθε παιδί θα έχει σχολική στέγη. Και αποδείχτηκε ότι η σχολική στέγη, κάποια παιδιά πήγαν στα χωρίσματα του ΕΠΑΛ. Ένα δυνατόν. Στα Νοβουπάν τα χωρίσανε τα παιδιά και τα βάλανε στα ΕΠΑΛ. Κάθε παιδί θα μπει, σε σχολική στέγη. Δηλαδή στο ΕΠΑΛ μέσα χωρίσανε και βάλανε 3 τμήματα. Στο ΕΠΑΛ με Νοβουπάν. Τα από αυτά που χωρίζουν οι οικοδόμοι μερικές φορές από το ένα μέρος για να μην χτυπήσουν τα άλλα. Είναι τρέλα. Γιατί επειδή ξέρουν πώς λειτουργεί το δημόσιο λογιστικό σύστημα, δηλαδή όλο το πλέγμα, αν θες να κάνεις ένα έργο, θα πρέπει να το έχεις έγκαιρα προγραμματίσει, 1,5-2 χρόνια πριν και να το υλοποιήσεις. Γιατί σου πετυχαίνει μια κακοκαιρία, γιατί κάποια μελέτη δεν είναι ατελής, ή λείπει ένα κόμμα. Δηλαδή από 1,000-2 πράγματα έχεις αστάθμη τους παράγοντες. Γιατί αυτό πάντα πρέπει να έχεις διπλάσιο χρόνο. Και επιπλέον, παιδί, δεν είναι μόνο ότι κάναν τα προκάτω. Το είπες, είναι στην άκρη της πόλης. Δηλαδή, όχι στην άκρη της πόλης, δεν είναι λειτουργικά κατανεμένα γύρω-γύρω. Σας είπα με ακριβή στοιχεία πόσο απέχει το κάθε σχολείο από το κάθε σχολείο. Αυτά. Είπαμε λοιπόν, όλα αυτά έχουν γίνει εν μέσω πανδημίας. Ναι. Θέλω να μου πείτε πώς κρίνεται την αντιμετώπιση και τις παρεμβάσεις που έχει κάνει ή δεν έχει κάνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Συρίγος. Εγώ νομίζω ότι είχε όλο το χρόνο να μην εκτεθεί. Νομίζω ότι δεν εκτίμησε σωστά ότι ο χρόνος δεν έφτανε. Περνάει γρήγορα. Περνάει γρήγορα. Και υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Αυτό έγινε. Δηλαδή και όταν έχεις την πολιτική ευθύνη πρέπει, έχει και εμπειρία. Δεν είναι χθεσινός, έχει 22-23 χρόνια στα κοινά της πόλης. Θα έπρεπε να προβλέψει. Να προβλέψει ότι υπάρχουν δυσκολίες. Και δεν μιλάω μόνο για το θέμα με τα προκάτω, μιλάω από την αρχή της πανδημίας. Έπειτα την πανδημία, σκύνουν κάποια πρωτόκολλα από την αρχή, για τα προκάτω. Για την αρχή της πανδημίας. Πριν κλείσουμε στις 10 Μαρτίου, είχαμε κάνει απολύμανση στους χώρους, γενική απολύμανση. Στην αρχομό του 20 δεν κάνουμε μια γενική απολύμανση στα σχολεία, όπως είχαμε κάνει. Ήρθε ο άνθρωπος με τη στολή του, με τα ειδικά γενική απολύμανση για τον ιό. Δεν ξέρω αν προβλεπόταν δηλαδή, να το κάνουμε αυτό, αλλά επειδή είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε θέλω να μιλήσω για το 20 όταν ξεκινήσαμε φέτος. Είχαμε πρόβλημα και στις πρόληψεις στις αρχές του 20 καθαριστήρων. Είχαμε ένα έλλειμμα. Δεν καλύπταν αυτές. Φέτος μπορώ να πω ότι η κατάσταση ήταν πιο ομαλοποιημένη. Δεν θέλω να δικώ κανέναν. Δηλαδή, ως προς τις καθαρίσεις και στη λειτουργία. Μάθαμε περισσότερο. Ίσα-ίσα είδαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Συρίγος είπε ότι έχει προσλάβει αρκετές καθαρίστριες και είναι υπεραρκετές. Λοιπόν, θα πω κάτι. Γενικά και στην παιδεία, ποτέ ό,τι και να κάνεις δεν είναι αρκετό. Αλλά δεν μπορώ να πεις ότι υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει μια θετική μεταβολή πιο οργανωμένη. Αλλά στο 20 μέχρι και τον Νοέμβρη τσακωνόμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και αργότερα και από το ΚΕΜ. Και φέρναμε θέματα, πράγματα τα οποία και υπήρχαν συζητήσεις και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και έξω από το Δημοτικό Συμβουλίο με παραστάσεις και το θέμα της καθαριότητας. Υπάρχει μια ισορροπία καλύτερη, αλλά πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Ωραία, πάμε έτσι παρακάτω έτσι και λίγο πιο υποθετικά τώρα. Γίνεστε εσείς αύριο αντιδήμαρχος παιδείας. Είναι, κατά τη γνώμη σας, το πιο σημαντικό και αυτό που επήγηκε το πρώτο που θα έπρεπε να κάνετε. Λοιπόν,
Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος, τώρα αυτό είναι πολύ υποθετικό, και φυσικά δεν αποφασίζω εγώ αν θα είμαι εγώ ο αντιδήμαρχος παιδείας. Όχι, αλλά έχετε μια εμπειρία και γι' αυτό σας ρωτάμε σας. Εκείνο το πράγμα που πρέπει να κάνει, αν κάποιος πάρει, οποιοσδήποτε άνθρωπος, είναι να μιλήσει με τους ανθρώπους που είναι μέσα στα σχολεία. Να τους καλέσει και να τους πει τι θέλετε. Θέλουμε αυτά τα πράγματα. Και στα σχολεία έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε τα γήπεδα, δηλαδή. Τα γήπεδα εννοώ τον εξοπλισμό που λένε στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, εκεί που πάσχει το σχολείο είναι όταν σου συμβαίνει, σου γκρεμίζεται μια πόρτα ή σπάει ένα πόμολο. Πρέπει να έχεις μια ομάδα ανθρώπων ξέχωρη από το Δήμο, οι οποίοι να έχει δύο-τρεις ανθρώπους δικούς σου, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι τεχνίτες, να φτιάξει μια ομάδα, έναν ξυλουργό, έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο, γιατί αυτά χρειάζεται το σχολείο. Ένα συνεργείο, το οποίο θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα πάρει το παπί του, θα πάρει το σκουτεράκι του και θα έρθει σε μισή ώρα στο 1/4 σχολείο. Γιατί όταν σου σκάσει μια βρύση, και ειδικά μου είναι μέσα στα μπάνια, μπορεί στις 10:20 που χτυπάει να πάνε τα παιδιά για τουαλέτα, να μην μπορούν τα παιδιά να πάνε τουαλέτα. Φαντάζομαι να έχει ένα σχολείο με 300 άτομα και να σου έχει βάσει τα υδραυλικά που να σχάρει στα μπάνια. Πλημμυρίζουν, έτσι. Ή να μην έχεις, σου έχει κοπεί το νερό και να μην έχει νερό να ποτίσει τα παιδιά. Να πιούν τα παιδιά νερό. Δηλαδή το πρώτο πράγμα, το πιο απλό, είναι να κάνει ένα συνεργείο επισκευή, το οποίο να είναι μόνο για τα σχολεία. Γιατί έχουμε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Έχουμε ένα μεθητικό πληθυσμό, είναι περίπου 4.000. Είναι όλος ο μαθητικός πληθυσμός σε 7.000 και πάνω. Αυτό πρέπει να το διαχειριστείς. Εμένα μου αρέσει, την κρατάω. Λοιπόν, πρέπει να έχεις ένα συνεργείο. Το δεύτερο είναι οι επισκευές του κτηρίου. Τι επισκευές χρειάζεσαι, οι οποίες θα είναι για την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών, για την υγιεινή και για την ασφάλεια των μαθητών. Και αμέσως είναι ότι ένα παιδί πρέπει να έρχεται σε ένα όμορφο περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον, σε ένα σχολείο το οποίο είναι ζωγραφισμένο. Η Μαρία Ιανδρούσο έχει το Θάνο Ραφ. Αν μπείτε στο. Που ζωγραφίζει όλα τα σχολεία και μπαίνει. Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέα Σμύρνη γκαιτνιάζει με το 18ο Αγίου Δημητρίου. Το δύο σχολείο βέβαια. Αν πας όμως στο 18ο Αγίου Δημητρίου, νομίζεις ότι έχεις πάει. Είσαι σε άλλη Ελλάδα. Ωραίο ζωγραφισμένο το σχολείο, μεγάλες παραστάσεις. Όταν βλέπουν, που παίρνουν και εξωσχολεί και μέσα σχολεία και μπαίνουν μέσα σχολεία, δεν πάνε μετά με το σπρέι που πάνω να το βάψουν όταν είναι παραστάσεις. Δεν μπορεί να το έχει βάψει ένα ωραίο χρώμα, ένα ωραίο χαρούμενο χρώμα. Αλλά πάει. Μετά, καλά, και εδώ πέρα όσα σχολεία έχουμε μιλήσει με όσους συλλόγους γονέων μας έχουν πει, ειδικά στο δεύτερο. Ναι, εκείνο που κάνει πέρυσι. Ναι. Ο Σύλλογος Γονέων είχε πληρώσει τον άνθρωπο που κάνει γράφη για να κάνει ένα τεράστιο φανταστικό γράφημα. Αυτό είναι σύνηθες σε όλα τα σχολεία του Αγίου Δημητρίου. Έπειτα τα σχολεία μας πρέπει να είναι ανοιχτά. Έτσι. Όμως όταν έχεις ένα ανοιχτό σχολείο, γιατί το λέει πολύ, όταν έχεις ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία, πρέπει αυτό να το υποστηρίξεις. Δηλαδή όταν ανοίξεις το σχολείο μετά τις 5 ώρες και παίρνει ο Σύλλογος Γονέων ή ο Δήμος, θα ανοίξει, πες, το έχουμε ανοιχτό το σχολείο. Θα πρέπει να έχεις εκεί άνθρωπο ο οποίος θα σου φυλάξει το σχολείο. Θα έχεις άνθρωπο ο οποίος μετά το δραστηριοτήτο, το πέρασε, ας πούμε, στις 9 το βράδυ, το καθαρίζει. Γιατί το σχολείο την άλλη μέρα θα έρθουν 300 μαθητές και πρέπει να είναι καθαρό. Ωραία. Ναι. Πάμε σε κάτι λιγότερο υποθετικό τώρα. Ναι. Θεωρείτε πως η αντιπολίτευση, ο τρόπος που αντιπολιτεύεστε μέχρι σήμερα, όχι εσείς προσωπικά, ενώ και εσείς και οι συνάδελφοι και τα λοιπά, συνάδελφοί σας, είναι αποτελεσματικός? Και αν ναι, τι πιστεύετε, ποιο είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα που έχει φέρει η οποιαδήποτε πίεση έχετε ασκήσει? Κοιτάξτε, οι πολίτες δεν θέλουν να πετροβολάμε την αίθεια τη συμπολίτευση. Όταν κάνουμε αντιπολίτευση, θέλουν και προτάσεις. Εμείς αυτό κάνουμε. Για κάθε θέμα έχουμε αντιπρόταση και λέμε ένα, δύο, τρία, αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν λέμε ότι αυτό θα κάνετε όλα στραβά, ότι αυτά είναι λάθος, αυτό
ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εμείς λέμε ότι για αυτό το πράγμα το οποίο εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι καθώς, έτσι σωστό, έχουμε αυτή την πρόταση, αυτή την εναλλακτική λύση. Για δείτε το. Περισσότερες φορές τρώμε πόρτα, τρώμε τοίχο. Γιατί δεν υπάρχει η ευελιξία της διαφορετικής νόμισης. Δεν ξέρω για ποιο. Αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι οι πολίτες δεν μας ακούνε. Και να ουρλιάξεις και να φωνάξεις, άμα έχει ο άλλος την πλειοψηφία, την αριθμητική, θα περάσει το δικό του. Εμείς ό,τι κάνουμε, το πάντως, κάθε θέμα που υπάρχει, έχουμε και πρόταση. Όσο για το αριθμητικό, καταρχάς τώρα οι ισορροπίες όπως έχουν γίνει είναι κρίσιμες. Είναι 19 άτομα για τη συμπολίτευση και 22 για την αντιπολίτευση. Άρα αν πούμε ότι η αντιπολίτευση έχει μια καλή και ικανή πρόταση, μα και πριν, από το 19 μπορεί να περάσει. Ναι, άμα, από το 19, ναι. Από το 19 ήταν 21-20. Ωραία. Αν αυτή όμως, ναι, πρέπει όμως όλες οι παρατάξεις οι οποίες είναι, λέγαμε, στην αντιπολίτευση και δεν είναι στη συμπολίτευση, να συνενέσουν σε αυτό το θέμα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει εκπροημείο μια συνεννόηση, ένα αυτό. Δεύτερον, μπορεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να μην συνενέσουν, γιατί μπορεί να έρθει ένα θέμα ξαφνικά, γιατί υπάρχουν και τα έκτακτα θέματα και επειδή υπάρχουν και διαφορετική πολιτική αντίληψη και το γίγνεσθε στην πόλη, δεν υπάρχει πάντα η συμφωνία. Η σύμπνοια, η απαραίτητη. Η σύμπνοια. Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε και λευκά ή βλέπουμε αποχή, ένα πράγμα το οποίο είναι οφθαλμοφανές. Και πάμε λίγο για να προλάβουμε να το θίξουμε λίγο και το θέμα που μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι. Πάμε λίγο στην ελπίδα. Στην ελπίδα, την κακοκαιρία. Την κακοκαιρία. Η κακοκαιρία λοιπόν κατακρεούργησε το πράσινο της πόλης μας. Ναι. Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά που διατελεί αντιδήμαρχος, κατά την άποψή μας, είναι εντελώς ανεπαρκής. Ο κόσμος, όχι μόνο. Παρ' όλα αυτά, είδαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και με διάφορα post στα social media πως η Δημοτική Αρχή τον χειροκρότησε και τον παρουσίασε ως σωτήρα. Ναι. Η αντιπολίτευση και εσείς προσωπικά ακόμα, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω. Τι θα κάνει η αντιπολίτευση για να σταματήσει? Λοιπόν, ακούτε να σας πω κάτι. Ζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αν έχουν κάποιο σχέδιο δράσης, τι κάνει ο καθένας όταν έχουμε μια κρίσιμη κατάσταση. Σας ενημερώνω, το Δημοτικό Σχολείο, είμαι και διευθύνης και είχα και διοικητική ευθύνη, έχουμε τρία σχέδια δράσης που εφαρμόζονται. Θα σας πω τώρα. Το πρώτο σχέδιο δράσης, μνημόνιο δράσης, έτσι σχέδιο δράσης, είναι όταν έχουμε ένα σεισμό μεγάλο. Είναι 25 σελίδες. Περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το τι θα κάνουμε στο σχολείο. Το τι θα κάνει ο διευθυντής, τι θα κάνει ο Ρόνης Οντάγιος, τι θα κάνει ο Γιώργος, πώς θα κινηθούν το κάθε τμήμα, πού θα πάει το κάθε τμήμα, πώς θα ειδοποιήσουμε τις γονείς. Ένα μνημόνιο ενεργειών βήμα-βήμα γραμμένο. Ο κάθε δάσκαλος το διαβάζει και υπογράφει σε 3-4 σημεία ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το έχει διαβάσει. Λοιπόν, και κάνουμε και τρεις πρόβες, κάνουμε τρεις ασκήσεις. Λοιπόν, τρεις το χρόνο μέσα ασκήσεις. Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο 45 σελίδων μνημόνιο, το οποίο είναι αν για χημικές ουσίες ή αν έχουν πυρκαγιά. Αυτό είναι 45 σελίδων το μνημόνιο. Το είναι παρόμοιο βέβαια, ή κάνουμε τις ίδιες κινήσεις, δηλαδή αποχώρηση από το χώρο, από το σεισμό. Οπότε όταν το πάμε και το εφαρμόσουμε, είναι σαν να εφαρμόζουμε και αυτό το, και τα δύο προβλήματα. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε, ζητήσαμε ποιο είναι το μνημόνιο ενεργειών και πού είναι το σχέδιο να μας το φέρει να το δούμε. Δεν είχαμε καμία απόκριση. Γι' αυτό ότι υπάρχει, να του φέρνω το 80 σέλιδο PDF, το οποίο και από πάνω εγώ θα κάνω αυτό, έτσι θα διδάξουμε τις δυνάμεις, νομίζω ότι δεν υπήρχε σχέδιο. Και την άλλη μέρα, την επόμενη μέρα,
όταν θα μπορέ... από την Τετάρτη και μετά δηλαδή ουσιαστικά όταν πήσαμε, λοιπόν, δεν είχαμε ενέργειες που έπρεπε ώστε η πόλη να γίνει λειτουργική γρήγορα. Εγώ είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχα μαρτυρία, ότι την Παρασκευή το μεσημέρι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι συντάδε οδό, το ανέφερα, έτσι είναι γραμμένο, είναι καταγραμμένο, ότι δεν έχουμε ρεύμα. Και πήραμε τα ηλεκτρονικά και λέω, γιατί δεν έχουν ρεύμα. Είναι εδώ ο Τζίλωνος 4, κοντά. Στην Αγία Φωτεινή. Ενώ ο Δήμαρχος μας είπε ότι από την Τρίτη το βράδυ ήταν όλα ευθυντημένα. Ήταν όλα εντάξει. Λοιπόν, έχω το τηλεφώνημα εδώ, υπάρχει στο κινητό μου. Και ο άνθρωπος μου πήρε τηλέφωνο. Το καταθέσαμε το ίδιο. Του είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Δεν θέλαμε να πούμε ότι ο Δήμαρχος λέει ψέματα. Θέλω να πούμε ότι δεν είχε τη σωστή πληροφόρηση και δεν είχε πλήρη εικόνα της πόλης. Εντάξει, και εξάλλου, γιατί να πεις ψέμα για ένα πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και να έφταιγε ιδιαίτερα, φυσικά έφταιγε, δεν μπορούσε να επαρκέσει ιδιαίτερα. Αλλά δεν μπορώ να πεις ότι την Τρίτη το απόγευμα, με πλήρω ρεύμα και την Παρασκευή, θα έχω τηλεφώνημα και μου λένε σε τάδε σημείο, η τάδε πολυκατοικία είναι ακόμα τόσες ώρες, χωρίς ημέρες και ώρες. Γιατί εγώ είπα νούμερο πολυκατοικίας, δεν είπα ότι... Ναι, ναι. Αυτά. Πάμε γιατί εγώ δεν καλύφθηκα. Ναι, ναι. Τα είπαμε ωραία. Ναι, να πω και κάτι άλλο. Δεν έχουμε ένα ειδικό όχημα που θα τα ρίξουμε αλάτι. Δεν έχουμε τα μηχανήματα τα οποία θα περάσουν με το μαχαίρι και θα ξύσουν το πρώτο πάγκο. Το οποίο να περάσει η αλατιέρα. Δεν προβλέψαμε να νοικιάσουμε 3-4 οχήματα, να δώσουμε 500 ευρώ κοστίζει την ημέρα, να πάρει ένα GCB, έτσι λέγεται, να βάλει το μαχαίρι, να διώξει το χιόνι στη σάκη και να απελευθερωθούν οι περισσότεροι δρόμοι. Γιατί έχουμε ένα χάρισμα εδώ στην Αζημίνη, ότι έχουμε οριζόντιους και κάθετους δρόμους μεγάλους, πούμε. Η Δαρδάνα Ελίων, στην Άνω Αζημίνη, από ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι. Πιάνει από πάνω από την Αιγαίο και φτάνει κάτω σχεδόν στην Αγία Παρασκευή. Το ίδιο και η Βοσπόρου, η Αρτάκης. Δηλαδή έχουμε, είναι ένας εύκολος τρόπος να... Να έχουμε γρήγορες επαφές και μετά έπρεπε να ακολουθήσουμε να έχουμε τόση ποσότητα και ένα τέτοιο τρόπο που να ρίξουμε, να το μετριάσουμε αυτό. Είχαμε ένα GDP. Λοιπόν, και θέλω να πω για τα δέντρα που πέρα, γιατί η Ελπίδα έριξε πάρα πολλά δέντρα. Εκεί βέβαια, δεν φταίει. Τα δέντρα που έχουμε στην πόλη είναι μεσογειακά, δεν αντέχουν το χιόνια. Έτσι, έχουμε, ναι, έτσι. Είναι και λιγάκι, είναι και κλιματικό. Εγώ είδα όταν πήγαμε στο σχολείο τη Δευτέρα έτσι πήγα, σχολείο, την άλλη Δευτέρα, ότι στην οδό Δαβάκη ανάμεσα στη Σολομονίδου και στην Ιωάννου Χρυσοστομίου, σε αυτόν τον δρόμο που είναι η οδός που τους κόβει, ναι, η Δαβάκη, είχαν κουρέψει τις νερατζιές, τις αποκεφαλίσανε. Και ταυτόχρονα εκεί που πέρασα, κάτω από το πύλο που είναι διπλατήτια που βγαίνει στο Σολομονίδου, υπήρχε ένα τεράστιο πεύκο. Ήταν πεσμένο μέσα στο τριγωνάκι τη πλατεία που είναι και στη Σολομονίδου απέναντι που γίνει. Και δεν πήγαν εκεί. Εκεί ήταν κάποιο συνεργείο εξωτερικό. Σίγουρα δεν ήταν η δική μα τη γεωπονική. Υπήρχε, εκτό που δεν είχαμε τα μέσα και τα υλικά, δεν υπήρξε κάποιο συντονισμό. Βέβαια δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Δουλέψαν ακατάπαυστα. Ναι. Ακολουθούν εντολές. Ναι. Δηλαδή, μας έλειπε μηχανολογικός εξοπλισμός. Θα μπορούσαμε να νοικιάσουμε. Δώσουμε 5.000. Μας να πάρουμε 10, 10 GCP. Να μπουν τουλάχιστον με 500 ευρώ την ημέρα. Ναι. Να πετάξουμε το χιόνι στην ανάγκη και να έχουμε τον τρόπο να μιλήσουμε για άλλο. Δηλαδή, μας έλειπε ο εξοπλισμός. Δεν γίνεται με τα χέρια. Και βέβαια, και εμείς οι πολίτες που είμαστε, ο καθένας, είμαστε υποχρεωμένοι να καθαρίσουμε το πεζοδρόμιο μας. Ναι, ναι. Είναι πολύ να το καθαρίσουμε με ένα φτιαράκι, με ένα τσαπί. Καθαρίσουμε το πεζοδρόμιο που είναι μπροστά στο σπίτι μας, για να μην πέσουμε και τσεκιστούμε. Να μην τα θέλουμε να περιμένουμε
από τους άλλους όλους να μας σώσουν. Αλλά υποχρεωμένοι δεν είμαστε. Δεν είναι ο πολίτης υποχρεωμένος το καθαρίσει. Ναι, οφείλει αλλά... ο Δήμος να προβλέψει και γι' αυτό. Είναι... Όχι, για... ναι. Δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι υπό την... Ναι, υπό την ευθύνη των πολυκατοικιών. Ναι, 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 ναι. Πολυκατοικιών. Ναι. Εντάξει. Ωραία, δεν είμαι τίποτα. Ναι. Όλα τα οικόπεδα στην Ασμήνη δεν. Πάνω από 10 μέτρα το ένα οικόπεδο το οποίο είναι ιδιοκτήτη, 10-12 μέτρα είναι ένα τέταρτο δουλειά, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Εγώ, γιατί το, εγώ το δικό μου το καθάρισα. Ναι, 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 καλά, και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό. Για μένα τη δική μου προστασία κατά κύριο λόγο. Δεν θα έπρεπε να βασίζονται οι αρχές στους πολίτες έτσι, και στο να κάνουν αυτή τη, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα που λένε. Όχι, δεν είπαμε για το δρόμο, μιλάμε για το σπίτι σου. Προς το σπίτι σου μιλάμε, για το εκεί που κινείσαι. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ακόμα με τα θέματα που έχουμε μπροστά μας. Αλλά είναι λίγο περασμένες 9. Α, μάλιστα. Ήταν απολαυστικά αυτά που είπαμε, αλλά χυμαρόδι. Έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε να πούμε έτσι και στο μέλλον πάλι να βρεθούμε να συζητήσουμε περισσότερα. Εγώ αυτό που θα ευχηθώ είναι να συνεχίσετε έτσι ένα, για τα γούστα τα δικά μου, λίγο πιο δυναμικό έργο και όσο μπορείτε να κάνετε έτσι κάτι πιο παραγωγικό, θα έλεγα. Δηλαδή, να μπορέσετε να πιέσετε καταστάσεις και να κερδιθούν μάχες. Άλλωστε, είσαστε και από τους συμβούλους που πάντα είστε προετοιμασμένος, πάντα έχετε. Κοιτάξτε, κάθε φορά στο πρόγραμμα κάποιες ερωτήσεις να κάνετε. Εγώ, όταν αρχίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ανάλογα με τα θέματα που έρχονται προς συζήτηση ή και για αυτά που τρέχουν, έχω ετοιμάσει τις ερωτήσεις μου. Έχω ψηφιακά φτιαγμένες. Και όταν γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάω το λόγο, με τον προηγούμενο, ας πούμε, με τον κύριο Τσιάπη, τον είχα ζαλίσει κάθε φορά, λέω, του γράφω στο chat. Θέλω να κάνω ερώτηση. Πράγματι, ο άνθρωπος ευγενέστητος μου έδινε αμέσως το λόγο και ταυτόχρονα για να το δουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, το έκανα αντιγραφή και επικόλυση από το ψηφιακό αρχείο που είχα και το έβαλα προς όλους. Ζήτησα μια διαφορές, ίσως να του δώσω και εικόνες, να με κάνει κόχο, δηλαδή συνδιαχειριστεί. Αλλά λίγο ψηφιακά δεν είμαστε αυτοί που διαχειρίζονται, ίσως με την καινούργια γραμματέα, ότι ψηφιακά δεν ήταν έτοιμοι να το υποστηρίξει, να το υποστηρίξει ο Δήμος. Σας μιλάω σπουδαίο το τελευταίο σεμινάριο, ήταν περίπου πάρα πολλές ώρες, 30 ώρες ήταν, με την εκπαίδευση, πώς διαχειριζόμαστε τα ψηφιακά εργαλεία, κάνουμε συσκέψεις, το WebEx δηλαδή συγκεκριμένα που χρησιμοποιούμε. Έχουμε δουλίτσα ακόμα. Ναι, ναι. Να τους δείχνω όταν θα λέω στον άλλον ότι στο τάδε σημείο ότι... Τώρα με βάλανε και στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Λοιπόν, η ποιότητα ζωής είναι σε σχέση με αυτό που βλέπουμε, που βιώνουμε την καθημερινότητα, μέσα στο Δήμο, έτσι. Αυξάνοντας 10% τη φύτευση σε δέντρα στο Δήμο, παίρνει στην πόλη στη θερμοκρασία του 1990. Υπάρχει. Λοιπόν, αύριο έχει ο Δήμος ένα πρόγραμμα, θέλω να το πω γι' αυτό, για την αστική κινητικότητα μέσα στην πόλη. Πώς θα κυκλοφορούμε στην πόλη. Θα παρουσιαστεί αύριο στο Ψηφιακό Μουσείο. Και ρωτάω εγώ. Γιατί αυτό ρώτησα την προηγούμενη της Παρασκευή. Πώς θα κινηθούμε όταν υπάρχουν τόσα πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους μας. Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτών θα μπορούσαμε από τα εγκαταλελειμμένα να μαζέψουμε. Έκανε ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου, λοιπόν, και μου είπε ότι αυτήν την εβδομάδα θα κάνουμε 5. Αλλά από την αρχή εδώ και το τελευταίο τρίμηνο, κάποια τριανταριά, αν άκουσα καλά, μου είπε ο κύριος Κρυφής. Δηλαδή, πρέπει και να γίνει πιο εύκολο να μπορούμε να σηκώσουμε εγκαταλελειμμένα, αλλά να υπάρχει και πολιτική βούληση, γιατί κατά κύριο κύριο είναι το. Θα σηκώσουμε. Και μετά συζητάμε πώς θα υπάρχει η οικολογική κινητικότητα. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται για να έχουν περιβαλλοντικά ουδέτερες πόλεις. Είναι μέχρι το 2050. Αλλά ορισμένες πόλεις που δεν είναι μεστουλαστικό ιστό το έχουν βάλει μέχρι το 2030. Και θέλω τώρα να φέρω μαρτυρία, να μου επιτρέπετε. Κόρη μου έχει τελειώσει για ο πόνος στο Πανεπιστήμιο, είναι στο Βαγγενή και σπουδάζει πολιτικές περιβάλλοντος.
κοντινός δήμος στο Βαγενίκεν. Ανέλαβε το Βαγενίκεν και του έκανε δωρεάν πρόγραμμα για να γίνει περιβαλλοντικά ουδέτερη μέχρι το 2030. Και όλες τις επιχειρήσεις, έχει κέντρο να τα έχει προβληθεί, πάνω από 500 άτομα στην Ελλάδα, πρέπει το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν είναι μηδενικό. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και τα προγράμματα, θα σας πω τώρα κάτι, τα προγράμματα τα οποία έχουν την πόλη μέσα, να υπάρχουν να φυτέψουν δέντρα, τα που μπορούν, σαν οπορώνες, αστικοί οπορώνες, που να έχουν δέντρα, που θα μπορούν οι πολίτες να πρόσουν το χέρι, να πάρουν ένα φρούτο. Υπάρχει έχουμε και τέτοιο, αστικοί οπορώνες. Είμαστε νομίζω τόσο πυκνοκατοικημένοι πλέον, ναι, που δεν νομίζω θέλω ότι να πω γι' αυτό, μπορεί να γίνει. Είναι η πέμπτη, και η πέμπτη πιο πυκνοκατοικημένη, ναι, περιοχή της Ελλάδος. Δυστυχώς. Είναι το κέντρο της Αθήνας, Θεσσαλονίκης. Η τέταρτη είναι η Καλλιθέα. Η πέμπτη είμαστε εμείς. Ναι. Με τα στατιστικά του 2014 δεν ξέρω τι θα βγει ξανά. Δυστυχώς, 96 πολυκατοικίες, σύμφωνα με τον κύριο Κουλιάνο που μας είπε πριν 4 μήνες περίπου, χτίζονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Σμύρνη. Όλες εξαόροφες. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, κακώς φτάσαμε εδώ και κακώς δώσανε όλο αυτό το Ιψούν και τους συντελεστές στη Νέα Σμύρνη. Δεν έπρεπε να δοθεί. Δηλαδή, και τα τελευταία έτσι 15 και βάλε χρόνια βλέπουμε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε αύξηση πληθυσμού, έτσι. Αυτό το ξέρετε. Και αύξηση μαθητικού δυναμικού. Μένει να μπορούμε να το διαχειριστούμε και αυτό τους ανθρώπους σε μια πόλη. Η πρόβλεψη που είπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, ναι, τα είπαμε. Ναι. Θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού σύντομα. Είναι, ναι, στη δική σας. Εγώ χάρηκα, ήταν πολύ γόνιμο αυτά που πολλά είπαμε. Να πούμε. Πολύ δημιουργικά. Ήταν πολύ καλά προετοιμασμένα, σας θέλω να πω, αυτές οι ερωτήσεις που κάνατε. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε από διαφορετικές αφετηρίες για το καλό της πόλης. Γιατί η πόλη η οποία ζούμε πρέπει να είναι ανθρώπινη. Να λειτουργεί, αλλά να είναι και οικονομική. Γιατί χωρίς εμένα οικονομική είναι ασύμφορη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έχετε πολύ. Καλή υγεία. Ήταν άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους.